Θα καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή και γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλε, για τη σύνδεση αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε μηχανολόγος μηχανικός. Επαγγελματικά διατηρείτε τεχνικό γραφείο μελετών μαζί με ένα συνεργάτη σας. Μπήκατε στον επαγγελματικό στίβο σε δύσκολες ομολογουμένως εποχές. Εννοώ εποχές με πολύ μεγάλες προκλήσεις οικονομικές, ιδίως για ένα νέο άνθρωπο. Γιατί λοιπόν τώρα δοκιμάζετε τις δυνάμεις σας στην Ευρωβουλή? Ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε μέσα από ευρωπαϊκές πρακτικές, μέσα από ευρωπαϊκά χρήματα, μέσα από ευρωπαϊκή βοήθεια, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα η οποία να βοηθάει τον νέο άνθρωπο, τον νέο επιχειρηματία, τους ανθρώπους από όλη την ελληνική επαρχία, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Να φτιάξουν μια νεοφύης επιχείρηση, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να φέρουν βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτή τη δυνατότητα πιστεύω ότι την έχουμε, γιατί η Ευρώπη έχει τα εργαλεία και πρέπει στην Ελλάδα να εφαρμόσουμε μια τέτοια πολιτική. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα το οποίο θα μας προσχολήσει τα επόμενα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, ως μηχανικός με ενδιαφέρει και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το περιβάλλον. Έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις ζωές μας, αφορά τις περιουσίες μας, αφορά τον πρωτογενή τομέα. Και περνώντας και από εκεί στην Κρήτη, αρκετές φορές βλέπω πλέον πολύ έντονο αυτό που βλέπω και στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά, δηλαδή το ζήτημα της έλλειψης νερού. Αυτό απειλεί τις ζωές μας και απειλεί και τον πρωτογενή τομέα. Και έρχεται φυσικά να συνδυαστεί με τα ακραία φαινόμενα τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και στη Θεσσαλία, αλλά και τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο, στη Ρόδο, στην Εύβοια και στην Αττική. Αυτές ήταν περιπτώσεις δυστυχώς που μας έδειξαν ότι η χώρα είναι αθωράκιστη. Επομένως, από τη διάδραση που έχετε, κύριε Σπυρόπουλε, με τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα, τι είναι αυτό που κατ' ουσίαν σας ζητούν? Μας ζητούν επιτέλους να υπάρχουν μέτρα πρόληψης. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος και προσωπικός δικός μου, αν βρεθώ και μου δοθεί η δυνατότητα από τον ελληνικό λαό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να δουλέψουμε μέσα από την Ευρώπη έτσι ώστε να υπάρχουν μέτρα πρόληψης, μέτρα υποδομής, αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή το παράδειγμα της Θεσσαλίας να γίνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή για ολόκληρη την Ευρώπη. Mm-hmm. Ότι η φύση προειδοποίησε, γιατί είχαμε πριν από 3 χρόνια τον Ιαννό, που ήταν οι πρώτες καταστροφές στο Θεσσαλικό κάμπο, και είχαμε μια ανίκανη κυβέρνηση και μια ανίκανη πολιτεία, η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα έτσι ώστε να θωρακίσει την Θεσσαλία. Άρα λοιπόν όλο αυτό μας έδειξε ότι αν μπορέσουμε και δουλέψουμε πραγματικά, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος ανθεκτικό, ακόμα και σε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Το δυστύχημα βέβαια είναι ότι σε αυτή και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές, συζητήσαμε πολύ λίγο για θέματα ευρωπαϊκά. Κυρίως και ιδίως τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη τοξικότητα. Το θέμα του πόθεν έσχεση του Στέφανου Κασελάκη κυριολεκτικά έχει εξαφανίσει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε ότι αυτή η τοξικότητα θα αποθαρρύνει τον κόσμο, θα απομακρύνει τον κόσμο από τις κάλπες της Κυριακής. Γιατί είναι και ένα θέμα η αποχή, πολύ σοβαρό. Το ζήτημα της αποχής είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Το είδα και εγώ κατά τη διάρκεια των περιοδιών που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα, όταν συναντώντας με τους πολίτες πραγματικά είδα ότι δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και αυτό ήρθε να επιδεινωθεί κατά την άποψή μου με αυτό το απίστευτο σόου επικοινωνίας του κ. Κασελάκη όσον αφορά πολύ ευαίσθητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, το ότι πρέπει να είμαστε καθαροί απέναντι στους πολίτες όσον αφορά τα περιουσιακά μας στοιχεία, όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε επιχειρήσεις, όσον αφορά το για ποιο λόγο μπαίνουμε στην πολιτική. Και πραγματικά, ακόμα και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, αντί από την πρώτη στιγμή να απαντήσει θεσμικά και σοβαρά όπως θα έπρεπε, δηλαδή να δώσει το πόθεν έσχεσης του, να δώσει την περιουσιακή του κατάσταση, να δώσει τη συμμετοχή του στις εταιρείες, όπως προέβλεπε ο νόμος που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περάσει, γιατί ανέλαβε τότε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο, άφησε τόσους μήνες να περάσουν για να φτάσει μόλις 4 μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές και για άλλη μια φορά να δώσει ένα δώρο. Γιατί δώρο είναι αυτό το οποίο έκανε στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Την ώρα που μπαίναμε στην τελική ευθεία και για τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης και για τη θέση
της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που όλο και περισσότεροι ανοίγουν πλέον το διάβλο επικοινωνίας με ακραία δεξιά κόμματα, με την ακροδεξιά στην Ευρώπη και με μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να περάσει σε άλλο επίπεδο αν γίνει αυτή η συνεργασία, αλλά και φυσικά και εδώ για τα ζήματα της καθημερινότητας του πολίτη, για το ότι έχει εκτοξευθεί το κόστος ζωής, για το ότι έχει καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος, για το ότι ζούμε τόσα χρόνια στο ζήτημα της ακρίβειας, να μην υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά και να υπάρξει μια απίστευτη κερδοσκοπία των μεγάλων ομίλων στην ελληνική αγορά εις βάρος του Έλληνα πολίτη, με την κυβέρνηση απλά παρατηρητή, να μην κάνει τίποτα και να μην μπορεί να συγκρουστεί με αυτά τα ισχυρά συμφέροντα τα οποία κρατάνε πίσω την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή, σε αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, τι κλίμα εισπράτεται για το ΠΑΣΟΚ? Έχετε καταφέρει να επικοινωνήσετε παρκώς το δικό σας πρόγραμμα και τις δικές σας θέσεις? Θεωρείτε ότι όλη αυτή τη δυσαρέσκεια θα τη μετουσιώσετε σε ποσοστά υπέρ σας, που θα λειτουργήσουν υπέρ σας, εννοώ? Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι το βράδυ της Κυριακής το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη των εκλογών και ο μεγάλος κερδισμένος. Θεωρώ ότι η κοινωνία σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας απέναντι στην αλαζονία και στο αίσθημα ότι δεν πρέπει να απολογείται για τίποτα. Να πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα απέναντι σε μια πολιτική η οποία δημιουργεί όλο και περισσότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα απέναντι σε μια πολιτική η οποία ευνοεί τους λίγους και ισχυρούς εις βάρος του ελληνικού λαού. Και θα πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί μια σοβαρή και αξιόπιστη δύναμη στην αντιπολίτευση, που είναι καλό και για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, η οποία θα σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και θα την αντιμετωπίσει επιτυχημένα στον αγώνα προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα το θέμα είναι ποιος και με ποιους θα χτίσει συμμαχίες την επόμενη μέρα. Το σημαντικό είναι να χτίσουμε συμμαχίες με την κοινωνία. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να χτίσουμε συμμαχίες με τον προοδευτικό κόσμο αυτού του τόπου, ο οποίος αναζητάει πραγματικά μια άλλη πολιτική, μια άλλη λύση. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ. Και τα προβλήματα δεν λύνονται σε κλειστά γραφεία, δεν λύνονται σε επίπεδο κορυφής. Τα προβλήματα λύνονται όταν πραγματικά έχεις ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα σύγχρονων ζητημάτων, και το ΠΑΣΟΚ το έχει αυτό. Θέλω να σας υπενθυμίσω το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής, που εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση να πάρει αποφασιστικά μέτρα και δεν το έχει κάνει. Mm-hmm. Θέλω να σας υπενθυμίσω το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης με την άδικη κατανομή των πόρων. Άκουα τον κύριο Μητσοτάκη να υπερηφανεύεται για τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης που εξασφάλισε για την Ελλάδα. Αλήθεια όμως, αυτά τα δισεκατομμύρια πού πήγαν, σε ποιες επιχειρήσεις πήγαν? Γιατί το 85% των χρημάτων πήγανε στους μεγάλους κολοσσούς, στις μεγάλες εταιρείες, και μόνο το 15% πήγε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ραχοκαλιά της πραγματικής οικονομίας. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.